Όλοι ξεκινάμε από κάπου. Όλοι έχουμε κάνει αυτά τα λάθη σε κάποιο σημείο στη ζωή μας. Δεν είναι ντροπή. Εάν όχι, τότε είσαι ψεύτης ή πολύ τυχερός ή είχες κάποιο μέντορα από πάνω σου από την πρώτη στιγμή. Εάν κάνεις κι εσύ ένα τέτοιο μικρό αθώο λαθάκι, ένα τόσο δα λαθάκι, μπορεί να σαμποταριστεί όλη σου η πρόοδος στο γυμναστήριο. Δεν έχει σημασία πόσο καιρό γυμνάζεσαι. Αυτή είναι μια ερώτηση που κάνουν αυτοί που δεν έχουν ιδέα από γυμναστική και προπόνηση και διατροφή. Έχει σημασία πόσο καιρό γυμνάζεσαι σωστά. Εγώ για παράδειγμα, γυμνάζομαι από τότε που με θυμάμαι. Αλλά σωστά τα τελευταία 3 χρόνια. Έχω ένα τύπα στο γυμναστήριο, ο οποίος γυμνάζεται, κοκορεύεται ότι γυμνάζεται τέλος πάντων, 20 χρόνια. Ναι, εννοείται ότι θα είναι πιο υγιής από το μέσο Έλληνα και καλά κάνει ο άνθρωπος. Αλλά από τότε που τον θυμάμαι, ρε φίλε, κάνει τις ίδιες ασκήσεις, ίδιες επαναλήψεις, έχει την ίδια δύναμη, ίδιο φυσικό με τριούτσικο και σε σημείο προβλεψιμότητας που μπορώ να προβλέψω την επόμενη άσκηση που θα κάνει. Χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, θα σας πω τα 5 βασικά λάθη που έκανα ως αρχάριος στο ταξίδι του fitness. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Λάθος νούμερο 1. Γύμναζα τους μία στο καθρέφτη. Έβλεπα ένα τυπά, τούμπανο, σε καμιά διαφήμιση για συμπληρώματα, τσέκαρα το σώμα του. Τι έχει αυτός που δεν έχω εγώ? Χέρια, στήθος, κοιλιακούς. Πολύ εύκολο. Θα τα γυμνάσω κι εγώ αυτά πρωί ως βράδυ. Οπότε, Δευτέρα στήθος, Τρίτη χέρια, Τετάρτη κοιλιακούς και διάδρομος και φτού και από την αρχή. Κάτι τέτοιο γιατί δεν συμφέρει, ρε παιδιά? Γιατί πρώτα απ' όλα θα καταλήξεις να δείχνεις ωραίος μόνο από μια γωνία. Και αυτή είναι από τη μέση και πάνω και από μπροστά. Όταν, ωστόσο, γυρίσεις, ξέρω εγώ, λίγο και φανεί η πλάτη σου, η ώμη σου, τα πόδια σου, τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο ρόδινα. Εάν επιλέξεις ένα τέτοιο τρόπο γυμναστικής, δεν θα έχεις το σεβασμό των υπόλοιπων γυμναστηριακών μπρο. Θα είσαι στο κάτω-κάτω μέρος της γυμναστηριακής ιεραρχίας και θα τρως non-stop τρολάρισμα. Επίσης, με την πάροδο του χρόνου θα γίνεσαι πιο ευάλωτος σε τραυματισμούς, γιατί θα έχεις αγύμναστο στροφικό πέταλο, αγύμναστη μέση, αγύμναστους γλουτούς, θα πας να σηκώσεις κάτι πολύ ελαφρύ από το έδαφος και αμέσως θα τραυματίζεσαι. Και γενικά θα αρχίσεις να αποκτάς πολλές δυσαναλογίες και το σώμα σου θα καταλήξει να μην λειτουργεί σωστά ή έτσι όπως θα έπρεπε. Δεν είναι κακό να έχεις αγαπημένες μυϊκές ομάδες και να επικεντρώνεσαι σε αυτές. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραμιλείς και όλες τις υπόλοιπες. Αφού βάζεις το κόπο, γιατί να μην έχεις και τα σωστά αποτελέσματα? Λάθος νούμερο 2, λάθος πρόγραμμα. Αυτό το λάθος γινόταν πιο συχνά πριν 5-10 χρόνια. Γιατί ο μόνος τρόπος να ενημερωθείς για θέματα προπόνησης και γυμναστικής ήταν μέσω των περιοδικών. Σε κάθε τεύχος είχαν και ένα bodybuilder και το μυστικό του πρόγραμμα. Τύπου Δευτέρα 7.000 ασκήσεις για το αριστερό στήθος, Τρίτη 7.000 ασκήσεις για το δεξιό στήθος. Το θέμα είναι ότι ακόμα και τώρα στο ίντερνετ κάθε τόσο κάνει κάτι τέτοια προγραμματάκια και κάτι τέτοιες συνεντεύξεις bodybuilding.com. Οπότε πάει ο Κοσμάκης όπως πήγαινα κι εγώ και αντιγράφει κατά γράμμα αυτό το πρόγραμμα του αγαπημένου τους, του ειδωλού τους, του bodybuilder. Τώρα σας για προσωπική μου εμπειρία, έβλεπα αυτό το πρόγραμμα, κάβλωνα, έσκαγα στο γυμναστήριο Δευτέρα, γεμάτος ενέργεια και δύναμη, 2 ώρες στο γυμναστήριο, 3 ώρες στο γυμναστήριο. Μετά, την Τρίτη, να μην μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι, να παίρνεις με το ζόρι το τομάρι σου να το πας στο γυμναστήριο και όλη η εβδομάδα να είναι ένα μαρτύριο. Λιθαργικός, πάντα κουρασμένος, ξεκάθαρα σημάδια υπερκόπωσης. Το θέμα είναι ότι η διαφορά με εμένα και τον Τζέι Κάντλερ που πήγαινα και ακολουθούσα το πρόγραμμά του είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν είμαι 40 κιλά πιο βαρύς όπως είναι εκείνος. Δεν έπαιρνα αναβολικά, δεν έτρωγα 5.000 θερμίδες την ημέρα, ακόμα και αν έτρωγα δεν μπορούσα να τις αξιοποιήσω και γινόντουσαν λίπος. Και γενικά δεν ήμουν στο ίδιο επίπεδο με τον Τζέι Κάντλερ. Οπότε δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα να πάω εγώ ή εσύ ή οπωσδήποτε να αντιγράψει το πρόγραμμα του Τζέι Κάντλερ κατά γράμμα. Όταν δεν είσαι ο Τζέι Κάτλερ, είναι σαν να προσπαθείς να μάθεις εξισώσεις σε ένα βρέφος. Όχι, το βρέφος δεν πρόκειται να μάθει εξισώσεις όσο και αν το πιέζεις. Μάθε του πράγματα που είναι για το επίπεδό του. Μάθε του πώς να κάνει τα κακά του. Λάθος νούμερο 3. Νόμιζα ότι όλοι με κοιτούσανε. Λοιπόν, έσκαγα στο gym, ξεκινούσα την προπόνηση και όπου και να κοίταζα, έβλεπα ένα τύπο να με κοζάρει. Ωραία, ζηλίκια σκεφτόμουν, μάλλον κάνω σκατά τις ασκήσεις, έχω σκατά σώμα, είμαι άσχημος. Α, κοίτα αυτούς τους δύο που γελάνε, μάλλον γελάνε με μένα. Οπότε σηκωνόμουν, έφευγα, πήγαινα σπίτι και έκανα 3 μήνες να σκάσω πάλι στο γυμναστήριο. Αργότερα κατάλαβα ότι όλα αυτά ήταν εν μέρη στο μυαλό μου και φρικάρα χωρίς λόγο. Κοιτάξτε ποιο είναι το θέμα. Όταν είμαστε ανασφαλείς, συνήθως το μυαλό μας μας παίζει παιχνίδια και βγάζουμε συμπεράσματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, ένας τύπος σε κοίταξε και είσαι ανασφαλής με το σώμα σου. Άρα συμπεραίνεις ότι αυτός σε κοίταξε λόγω του σώματός σου. Έχεις αναλογιστεί ποτέ ότι οι μισοί που σε κοζάρουνε είναι επειδή τους κόζαρες εσύ πρώτος και απλά να ρωτιούνται να δουν τι γίνεται με σένα, τον περίεργο τύπο που απλά κοιτάζει γύρω-γύρω? Δηλαδή, μέσα στην ανασφάλειά σου, να δεις ποιος σε κοζάρει, γίνεσαι αδιάκριτος και καταλήγεις εσύ να κοιτάς τους πάντες. Ή μπορεί άλλος να θέλει να σε ρωτήσει πόσα σετ σου απομένουν. Και εσύ έχεις φρικάρει και νομίζεις ότι δεν ξέρω, θέλει να σε κορυδέψει. Επίσης, από πιθανολογική άποψη, είναι απολύτως λογικό να πέφτουν κάποια βλέμματα επάνω σου. Σκέψω ότι για κάθε 2 βλέμματα που πέφτουν πάνω σου υπάρχουν άλλα 98 που δεν πέφτουν. Είναι κλειστός χώρος, κλειστό περιβάλλον με πολλά άτομα. Λογικό είναι κάποια βλέμματα να πέσουν πάνω σου εκ των πραγμάτων. Απλά μην τα υπεραναλύεις όλα. Δεν είσαι το επίκεντρο του γυμναστηρίου ή του κόσμου γενικότερα. Απλά χαλάρωσε και αν υπάρχουν και όντως
1-2-3 μαλάκες που είναι αρνητικοί ή δεν ξέρω εγώ τι. Απλά γράφ' τους εκεί που ξέρεις και κάνε τη φάση σου. Χαλαρά. Όχι, σημασία στη διατροφή. Λάθος νούμερο 4. Ναι, τα πρώτα χρόνια της γυμναστικής ζωής μου έδαινα μηδέν σημασία στη διατροφή. Ξεκίνησα το gym για να χάσω κιλά. Οπότε τους πρώτους 5-6 μήνες και κιλά έχανα και γράμμωνα και έβαζα και λίγο μη. Αλλά κάποια στιγμή μετά τους αρχικούς μήνες, τα newbie gains, πα! Έπεσα πάνω σε ένα τοίχο. Λοιπόν, ναι. Η διατροφή και η γυμναστική είναι εξίσου σημαντικά. Χρειαζόμαστε και τα δύο σκέλη για να πετύχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Δεν έχει σημασία μόνο το τι κάνεις αυτή τη μία ώρα μέσα στο γυμναστήριο. Έχει τρομερή σημασία και το τι κάνεις τις υπόλοιπες 23 έξω από το γυμναστήριο. Οπότε, εάν είσαι τύπος που παραμελεί τη διατροφή, μην ανησυχείς, σε καλύπτει ο σαρούκλας. Τσέκαρε βιντεάκι κατά μέτρη θερμιδών και playlist. 3 μήνες από τώρα θα με ευχαριστείς. Ναι, θέλει μόνο 3 μήνες και θα με ευχαριστείς. Θα μου στείλεις μήνυμα. Σαρός, ευχαριστώ πολύ για όλα. Οπότε μην χάνεις χρόνο, ξεκίνα, δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Λάθος νούμερο 5. Σπαμ πρωτεΐνης. Όταν έλυσα το λάθος νούμερο 4 για τη διατροφή και έμαθα 5 πράγματα για τη διατροφή, το επόμενο λάθος είναι να αρχίσω να σπαμάρω και να τρώω τρομερές τεράστιες ποσότητες πρωτεΐνης. Η λογική ήταν: η πρωτεΐνη χτίζει μη. Περισσότερη πρωτεΐνη σημαίνει περισσότερος μυς. Οπότε απλά έτρωγα ένα σκασμό πρωτεΐνη. Κάθε μέρα έκανα ένα κυνήγι πρωτεΐνης στο σούπερ μάρκετ, στη δουλειά, οπουδήποτε. Απλά έβλεπα αριθμούς: πόση πρωτεΐνη έχει αυτό, πόση πρωτεΐνη έχει το άλλο και φρίκαρα πάνω σε αυτό. Η διατροφή μου κατέληξε να είναι κάτι σε 10 αυγά την ημέρα, ένα κοτόπουλο το μεσημέρι και μία τόνο σαλάτα με 5 κονσέρβες τόνο το βράδυ. Άντε και κανένα σκουπ πρωτεΐνης εδώ και εκεί. Ναι, η πρωτεΐνη χτίζει μη. Ναι, περισσότερη πρωτεΐνη σημαίνει περισσότερος μυς. Αλλά μην ξεχνάμε και τον νόμο της φθήνουσας απόδοσης, η οποία είναι μια περίπλοκη λέξη με ένα πολύ απλό νόημα. Όταν έχουμε δύο πράγματα, για παράδειγμα πρωτεΐνη και μυς, όταν δίνεις πρωτεΐνη παίρνεις μη, θα πάνε μαζί σε μια ευθεία, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν είναι ακριβώς ανάλογα. Και όσο περισσότερη πρωτεΐνη δίνεις και όσο περισσότερη προσπάθεια κάνεις, τόσο πιο μικρά αποτελέσματα θα παίρνεις από πλευράς μη. Εγώ μάλιστα για το τελευταίο διάστημα, αντί για τα 2 γραμμάρια που είναι παντού διαδεδομένο ότι χρειαζόμαστε για μυϊκή υπερτροφία και για να κρατήσουμε τις μύες ακόμα και σε περίοδο δίαιτας, το έχω κόψει σε 1,6 περίπου, βάλε βγάλε, και όχι, δεν έχω λιώσει και μου δίνει και περισσότερο χώρο για υδατάνθρακες, για λιπαρά, για να τρώω έτσι πιο ικανοποιητικές και ωραίες τροφές παρά σκέτη πρωτεΐνη. Οπότε ναι, χρειαζόμαστε πρωτεΐνη προφανέστατα, αλλά όχι τρελές ποσότητες. Συνήθως το 99% των ατόμων που βλέπουν αυτό το βίντεο χρειάζονται από 120 με 140 γραμμάρια πρωτεΐνης. Και αυτά είναι τα 5 έτσι λαθάκια που κάνει κάθε αρχάριος που σέβεται τον εαυτό του. Και υπάρχει και ένα bonus λαθάκι για όσους έμειναν ως το τέλος του βίντεο. Και αυτό το λάθος είναι να μην είσαι συνδρομητής στο αντικειμενικά καλύτερο κανάλι του πλανήτη, Σάρωσε το Fitness. Οπότε, εάν δεν είσαι συνδρομητής ακόμα, εντόπισε το κουμπάκι της εγγραφής και κούμποσέ το σαν να ήταν ένα δωρεάν δείγμα πρωτεΐνης. Αυτά από μένα, ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο. Ελπίζω να έρθουν και άλλα πολλά ωραία έτσι βιντεάκια, ώστε μόνο φορά να προσέχετε και να γυμνάζεστε χωρίς αυτά τα 5 βασικά λάθη. Peace!